Υπάρχει ένα σχεδιασμό νομοθετική και διοικητική παρέμβαση, έτσι ώστε αυτή η ιστορία που δεν αφορά μόνο ε, τη Θεσσαλονίκη, δεν αφορά μόνο του συμβασιούχου των Δήμων, αφορά τους όλου του συμβασιούχου του Δημοσίου, να πάρει μια, ένα οριστικό τέλο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι όσε θέσει εργασία ε, είναι ορισμένου χρόνου, αλλά καλύπτουν πάγιες και λειτουργικές ανάγκες και μεταμφιέζουν στην ουσία συμβάσεις μόνιμες, θα πρέπει να επιληθεί μια και καλή αυτό το ζήτημα για το ελληνικό δημόσιο. Αυτή η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας είναι μια γάγκρενα του δημοσίου είναι μια πηγή διαφθοράς και θα πρέπει να λυθεί. Και θα λυθεί, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ καλά δομημένα συμφέροντα είτε σε τοπικές εξουσίες, είτε σε, είτε σε δικαστικές εξουσίες, είτε σε πολιτικές ομάδες οι οποίες θα θέλανε να μην λυθεί ποτέ αυτό το ζήτημα. Προνοικά πότε το βλέπετε αυτό. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς οι συμβάσεις αυτές έχουν παραταθεί μέχρι το τέλος του 2017 σε ό,τι αφορά την εκκρεμότητα που υπάρχει με τη μη πληρωμή, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθούν για έργο το οποίο. Άλλωστε, υπάρχει και νομολογία του Αρίου Πάγου πάνω σε αυτό ότι ανεξαρτήτω του πώ κρίνει κάποιο, δεν υπάρχει περίπτωση να... Να... δεδουλευμένα να μην πληρωθούν. Ε, στο αμέσω επόμενο διάστημα προετοιμάζεται αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τον. Ε, Σεπτέμβριο θα την έχουμε... θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το ζήτημα.